Κύριε Κουμνάκη, να ακούσουμε και εσάς. Έκανε μια παρέμβαση και το ΚΚΕ για το θέμα αυτό της ακρίβειας. Τη διάβαζα νωρίτερα πριν μπω μέσα στο στούντιο. Για πέστε μας. Και τώρα, αλλά και το προηγούμενο διάστημα, γιατί τα φαινόμενα της ακρίβειας απασχολούσαν και απασχολούν εδώ και αρκετό διάστημα τον λαό. Και βέβαια αυτό που καταλαβαίνουμε είναι ότι ούτε, να το πούμε έτσι, ο κεραυνός εν εθρία είναι, και ούτε ένα προσωρινό φαινόμενο. Αυτό είναι το κόστος της πολυδιαφημισμένης ανάπτυξης για το λαό, γιατί για ακόμη μια φορά αποδεικνύεται ότι την ανάπτυξη, την καπιταλιστική ανάπτυξη δεν την απολαμβάνουν όλοι. Και είναι πραγματικά πρόκληση να υπάρχει την ίδια στιγμή που υπάρχουν αυτές οι ανατιμήσεις σε όλα τα βασικά είδη λαϊκής κατανάλωσης, αλλά και σε άλλα προϊόντα, όπως ας πούμε και για τον αγροτικό κόσμο, στις ζωοτροφές, που έχουν δημιουργήσει τρομερά διέξοδα, την ίδια στιγμή να διατηρούνται οι χαμηλοί, οι τσακισμένοι μισθοί, τα πολύ μεγάλα διέξοδα των αυτοαπασχολούμενων, των αγροτών σε επίπεδο εισοδήματος. Δηλαδή την ίδια στιγμή που ο κόσμος όλο αυτό το διάστημα της πανδημίας έχει πραγματικά βρεθεί σε πολύ δύσκολη κατάσταση, τώρα να καλείται να μην μπορεί να ανταποκριθεί ούτε στις βασικές του ανάγκες. Και βέβαια από αυτή την άποψη τώρα, επειδή είδαμε και την προηγούμενη, λίγο καιρό πριν, τις ανατιμήσεις των αυξήσεις των μισθών του επίπεδου μισό ευρώ που γίνεται αέρας, όχι σε σχέση με είπε τις ανατιμήσεις. Ο κ. Λοβέρδος πάντως, τώρα συγγνώμη σας διακόπτω, αλλά είπε ότι έχει υπόψη του πληροφορίες ότι ο κατώτερος μισθός θα ανακοινωθεί κάτι το επόμενο διάστημα, το οποίο θα είναι θετικό. Είναι στη ΔΕΘ. Δεν θα είναι το μισό. Τους εργαζόμενους έχουν λείψει πολλά και όχι κάτι. Ναι. Και αυτά δεν μπορεί να θεωρούνται για ακόμα μια φορά περασμένα, ξεχασμένα. Αυτό που πρέπει να κάνουν οι εργαζόμενοι είναι να παλέψουν ώστε να μην πληρώσουν και αυτή την κρίση ήδη. Μάλιστα. Όπως πλήρωσαν όλα αυτά τα χρόνια και την προηγούμενη, και δεν μπορούν να μηδενίζει συνεχώς το κοντέρ στις πλάτες των εργαζομένων και των λαϊκών στρωμάτων. Είναι η καθημερινότητα, και αν θέλετε και τα ζητήματα που θίξατε προηγούμενα και τα του ανασχηματισμού δείχνουν, όπως και τα προβλήματα που βιώνει στην καθημερινότητα του εργαζόμενου, δείχνουν ότι τελικά είναι μια ίδια κλωστή που ενώνει τις κυβερνήσεις τη μία μετά την άλλη. Η μία κόβει και άλλη ράβει, αλλά το λογαριασμό πάντα το πληρώνει. Το ίδιο λέτε είναι έτσι. Γιατί και στα ζητήματα του μισθού, η μια κυβέρνηση ήρθε να συμπληρώσει πάνω στο αντεργατικό πλαίσιο που δημιούργησε η προηγούμενη, γιατί παραμένει και με κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας και με κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ και ξανά μανά με κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας, παραμένει ο υπουργός να καθορίζει το ύψος του κατώτατου μισθού και όχι οι συλλογικές διαπραγματεύσεις των εργαζομένων. Παραμένουν οι αυξήσεις, οι όποιες αυξήσεις, να είναι κάτι στην καλύτερη περίπτωση συμβολικές, για να μην πω υποτιμητικές, όταν οι απώλειες τα τόσα χρόνια στους μισθούς των εργαζομένων είναι αυτές που δεν επιτρέπουν να ανταποκριθεί ούτε στις καθημερινές του βασικές ανάγκες. Και βέβαια ακόμα και στα ζητήματα της ενέργειας που θίχθηκαν στη συζήτηση, βλέπουμε ότι και το σχέδιο το υποτιθέμενο σχέδιο διάσωσης της ΔΕΗ και τα σπασμένα της απελευθέρωσης της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας, για ακόμη μια φορά το πληρώνουν άνθρωποι που τις μέρες του καύσωνα είτε θα μένουν χωρίς ρεύμα, είτε όσοι καταφέρνουν να έχουν ρεύμα θα γίνεται το σπίτι τους παγάκι τη στιγμή που θα έρθει ο λογαριασμός. Και μια που λέει, κυρία, να μιλάει για το ρεύμα. Το ρεύμα. Ότι είναι προκλητικό να φέρουν απέναντι στα νέα παιδιά με τους νέους συνταξιούχους, αυτοί που παίξαν στα ζάρια τα αποθεματικά των ταμείων. Μάλιστα. Δούμε αν είναι ή δεν είναι τζόγος τα χρηματιστήρια, τα ομόλογα και τα όσα έκαναν καπνό τα αποθεματικά και έφεραν εδώ που έφεραν την κατάσταση. Πάρα πολύ και τους τρεις. Να είστε καλά. Καλό σας βράδυ.